Λοιπόν, όσο εξελίσσεται ο δημόσιος διάλογος, και αυτό το μήνυμα θέλω να εκπέμψω από αυτό το τραπέζι, και με τη μορφή που παίρνει ο δημόσιος διάλογος εν ώψη των εκλογών, όλο και περισσότεροι, πιστεύω, σκεπτόμενοι άνθρωποι μέσα στο χώρο της χυμαζόμενης, θα έλεγα, αστικής τάξης, η οποία καταδυναστεύεται από την υπερβολική φορολογία και ταλαιπωρείται παντοδηδώς, θα αντιληφθούν πόσο αναγκαίο και χρήσιμο θα είναι, όπως διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, να υπάρχει το ποτάμι στη Βουλή. Και πιστεύω ότι αυτό θα μπορέσει να αποτελέσει μία οδό ισορροπίας στο πολιτικό μας σύστημα. Υπενθυμίζω, κύριε Παυλόπουλε, γιατί το άφησα λίγο ανολοκλήρωτο πριν με μία φράση, ότι υπάρχουν και οι μεθεπόμενες εκλογές, υπάρχει και η προεδρική, οι οποίες θα γίνουν με απλή αναλογική, ότι το ποτάμι, παρά το ότι θα το συνέφερε, είναι το μοναδικό κόμμα το οποίο, παρά το ότι το συμφέρει εμφανώς, έχει επικρίνει δρυμύτατα ως καταστροφικό το σύστημα το οποίο έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλα ρήγματα και προβλήματα. Είναι αβέβαιο ακόμα τι θα γίνει με το θέμα της αποσύνδεσης της προεδρικής εκλογής από τη διάλυση της Βουλής. Πολλά γράφονται, πολλά ακούγονται, θα δούμε. Επομένως, η χώρα χρειάζεται σημεία ισορροπίας. Θα έλεγα δε ότι ένα κρίσιμο πράγμα το οποίο δεν θα έπρεπε να έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, μου θυμίζει, για να το πω γαλλικά, να δώσω το γαλλικό άρωμα του ποταμίου, το «après moi le déluge», μετά από μένα η καταστροφή, είναι ότι σε περίπτωση που εμπλακεί η χώρα σε μια διαδικασία είτε ακυβερνησίας, είτε ρηγματοθούν τα μεγάλα κόμματα λόγω των εσωτερικών τους αντιθέσεων, στις οποίες, ό,τι και να λέμε τώρα, όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν και δεν ξέρουμε κάτω από ποιες συνθήκες θα εκδηλωθούν σε όλα τα κόμματα. Εδώ υπήρχαν σε εμάς. Δεν υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία ή δεν υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Το πολιτικό σύστημα χρειάζεται λύσεις και δυνάμεις οι οποίες να εξασφαλίζουν την ισορροπία του. Αλλιώς μπαίνουμε σε μια περίοδο που είναι πιθανόν να είναι περίοδος μεγάλων διακινδυνεύσεων. Και στη χώρα αυτή έχουμε ένα ελάττωμα, και κλείνω με αυτό. Καταλαβαίνουμε τον κίνδυνο μόνο να το αυτός έχει ήδη συμβεί.